άλλον που λατρεύετε να μισείτε. Το παράκανες. Play the video. Μην κοιτάς που δεν μου φαίνεται, έξαλλος είμαι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και οι διάσημοι τρέχουν από εδώ και από εκεί. Ναι, νομίζω πως το παράκανες, γι' αυτό και σου στέλνω μήνυμα ξεκάθαρο και σαφές. Όπου κι αν πας, ό,τι κι αν λες, εμένα θες, μην το αρνείσαι. Κάτια μου το παράκανες. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί σε είδα στο Hello μετά από τόσο καιρό και ανησύχησε, μήπως είχες κάποιο πρόβλημα. Μην τυχόν και σε έπιασε ο ιός της γαστρανερίτιδας και γι' αυτό εξαφανίστηκες από τα περιοδικά. Στείλε μου μήνυμα, γράψε μου γράμμα, κάνε μου tweet όταν γίνονται τέτοια εξαφανιζόλ. Σε σένα αφήνομαι και απομακρύνομαι. Αγαπημένη μου Δέσποινα, σου γράφω αυτό το γράμμα για να σου πω πως το παράκανες. Μια, δυο, τρεις, τι συμβαίνει επιτέλους? Τη μία με τα κινητά, την άλλη με τα ψώνια, όλο στο OK και το Hello σε βλέπω και μάλιστα χωρίς προφανή λόγο. Η αγάπη που σου έχω δεν μπορεί να με τυφλώσει τόσο ώστε να μην σε επιπλήττω. Χάλη μου το παράκανες. Πληρώνεις τα νίκια κάθε μήνα στο Μαλιμπού και ούτε που πατάς το πόδι σου. Μπορεί να ξοδεύει 50.000 το μήνα, αλλά το σπίτι κουκλάκι. Κοίτα σαλόνια, κοίτα άπλες. Όλα σούπερ και πολύ προχώ στα Madwalk και ειδικά στα παρασκήνια όπως βλέπω στο Hello. Να και ο Σάκης, η Νατάσα, Μαριέτα και εσύ εδώ. Έλενα, κούκλα είσαι. Αλλά για μισό λεπτό, γιατί νομίζω το παράκανες, πάτερ μου. Πηγαίνουν οι ιερείς στα Madwalk. Καλέ τι λέω, fashion director είναι ο κύριος πάντως, δεν είναι παπάς, αλλά όσο να είναι, φέρνει λίγο. Είναι και το μουσι βλέπεις που είναι της μοδός. Beyoncé μου, σε είδα και στο Hello και στο OK και το παράκανες. Μόνο πάνω στο σκουτεράκι μου δεν έχεις κολλήσει τη φωτογραφία της Blue Ivy Carter με τόσα tweet που την έχεις κάνει. Παρεμπιπτόντος και φτου, μάτι μην την πιάσει, αλλά πόσο μαλλί πια. Αλεξέη και Μαριάννα μου, το παρακάνατε και νησάφι. Σας είδα στην Εσπρέσο και δεν μπορώ να μην σας επιπλήξω. Πόσες φωτό πια στα μέσα, πόσες στη Ρωσία, πόσες βόλτες με τα άλογα. Το παράκανε Jean-Claude Van Damme. Σε πήρε το μάτι μου στο Πουέρτο Ρίκο και τρόμαξα να σε γνωρίσω. Από τη μία δυνάτσες, από την άλλη είσαι στο μουστάκι και σαν το κουτσαβάκι, δεν ξέρω τι συμβαίνει πια. Πού είναι ο παλιός καλός Jean-Claude? Το παράκανε και η Νικόλ του Γρηγόρη που έδεσε συνέντευξη στο περιοδικό Εγώ και είναι σαν να ακούω μοταμό το Γρηγόρη. Λέει, δεν μπορεί να περιγράψει τα πράγματα με λέξεις, πως σε μια σχέση υπάρχουν τρεις. Εσύ, ο σύντροφος και η σχέση, πως ποτέ δεν είχε χρόνο για έρτες και πάει λέγοντας. Το γάμο πάντως δεν τον έχει κατά νου. Το παράκανες και εσύ, Billy Bob Thornton μου. Θα κάνει, λέει, ταινία με θέμα το γάμο του με την Αντζελίνα και θα έχει και ανατριαστικές λεπτομέρειες, ντροπή και έσχος. Τα ενίκο μη ενδύνα. Αγαπημένε μου Απόστολε, θεωρώ πως το παράκανες με τις αποκαλύψεις το εγώ. Είπε για άλλη μια φορά πως είναι 45 ετών και μόνος, πως έχει να κάνει σεξ ένα χρόνο και δεν του λείπει γιατί τον γεμίζουν οι δουλειές στο Δήμο και ο αθλητισμός. Μισό λεπτό, να καταλάβω κάτι. Ο Billy Bob Thornton θα κάνει ταινία την ζωή του με την Αντζελίνα Τζολί. Δεν εκμετάλλευση αυτό μεγάλη. Έξαλλη την έκανε στην Έλληνα, Billy Bob Thornton μου! Ναι, έξαλλη είμαι. Γιατί τώρα που χωρίσατε και αυτή συνεχίζει τη μεγάλη της καριέρα και είναι ευτυχισμένη με τον Μπραντουλίνη και τα μπραντζολινάκια τους, θέλει αυτός να εκμεταλλευτεί την τότε έξαλλη ζωή τους. Μα έχουν χειρώσει καιρό, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ξέρεις τι ζωή κάνανε εδώ μεταξύ. Ναι, μετά είχαν μπουκαλάκια στο λαιμό τους που είχαν αίμα. Το αίμα ο ένας του άλλου. Και τατουάζ με τα ονόματά τους. Και ωραία στολές. Βέβαια και η Αντζελίνα τα έκανε αυτά. Στην κρεβατοκάμαρα είχαν και ωραίες στολές. Είχαν ένα δωμάτιο με στολές. Αλήθεια, εσύ δεν τα ξέρεις αυτά. Είχαν δωμάτιο με στολές, έχει δίκιο. Και κάθε βράδυ φορούσαν και άλλη στολή, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν. Είχαν απόκριες όλο τον χρόνο. Είχαν απόκριες. Ναι, μην φανταστείς βέβαια στολές Κολομπίνα και Πιερότος. Κολομπίνα μπορεί να είχαν, δεν μπαίνει Γιώργο. Ναι, κολομπίνα χρειάζεται. Κόκκινο σκουφίτσε, γιατρού. Νοσοκόμα. Άτακτη τον κακό το λύκο. Άτακτη νοσοκόμα, πιο άτακτη ακόμα, πιο άτακτη. Φρικτά άτακτη. Αυτό άτακτο τι έκανε, το McDreamy. McDreamy, McSteamy. McSteamy.
Ναι, εντάξει. Αλλά αυτό είναι εκμετάλλευση. Μπορεί να τη γυρίσει χωρίς την άδειά τη, την ταινία αυτή για τη ζωή τη. Τα πάντα μπορεί να κάνει στην Αμερική χωρίς την άδεια των πάντων. Δεν είχε βγάλει ο αδερφός της Μαντόνα βιβλίο που έκραζε μέσα την αδερφή του πριν από δύο χρόνια. Γιατί δεν πάει ο Μπρατ Πιτ που είναι και στιβαρό αγώνιο τον Βίρι. Γιατί ο Μπίλι Μπομπ είναι πιο αλάνι από τον Μπρατ Πιτ. Ναι, αλλά συγγνώμη, δεν θυμόσαστε το Fight Club. Δεν είναι φλόρος ο Brad Pitt, μια χαρά είναι. Στην ταινία, πού μου στην ταινία, του δέχομαι και εγώ όλους μου τώρα. Και ο Σφατζενέκερ του έχει δει ρόλους. Άμα πάλι ο Brad Pitt είναι φλόρος τώρα, ξαφνικά. Δεν είναι, αυτό λέω, δεν είναι καθόλου. Νομίζω ότι έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει αποποιηθεί τη εικόνα του απλά ωραίου. Δεν έχει δείξει ο άνθρωπος το γεγονό. Πάντως όχι, είναι αυτό που τόσα χρόνια μετά θυμούνται όλοι ότι ξαφνικά υπήρξαν με κάποιον διάσημο, με κάποιο διάσημο. Όπου λέει, βγάζει και η Τζένιφερ Άνιστον τώρα για τον. Η Τζένιφερ είναι θεά και δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Την Ελληνοπούλα μας. Αχ, λοιπόν, δεν κατάλαβα γιατί το Βασίλη μου, το Απόστολος το παράκανε. Αυτή η συνέντευξη, επειδή τη διάβασα, ήταν πάρα πολύ ωραία συνέντευξη του Απόστολου. Και δεν με ενόχλησε τίποτα εμένα σε αυτή τη συνέντευξη. Δεν νομίζω ότι δεν ενόχλησε κανέναν. Απλά φαίνεται λίγο περίεργο. Και δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα ότι δεν έχω στο μυαλό μου, λέει, το σεξ και τα αγκομενηλή και αυτή την εποχή. Είναι άλλα πράγματα αυτά τα οποία με απασχολούν. Και με γεμίζουν, είπα. Και με γεμίζουν. Το σεξ δεν είναι ανάγκη όμως. Η Θεοπούλα δεν έλεγε στο παραπέντε, κόβεται το σεξ. Η Θεοπούλα. Και για σένα είναι ανάγκη. Για όλους μας, για σένα δεν είναι. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που όντως μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό το πράγμα στο μυαλό του συνέχεια. Ναι, ναι, και ο Απόστολος, μην ξεχνάς ότι είναι ένας άνθρωπος που το έχει χορτάσει αυτό το πράγμα πάρα πολύ στα νιάτα του. Πάρα πολύ όμως. Οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή έχει δώσει το μυαλό του σε κάτι τελείως διαφορετικό. Εσείς, παιδιά. Ναι, αλλά πάντως, αν σκέφτεσαι κάποιον στην Ελλάδα που δεν κάνει σεξ, δεν λες. Ποιος δεν κάνει. Α, ο Γκλέτσος δεν κάνει. Το λέει τελευταίο στη λίστα. Ναι. Γιατί αν στην Ελλάδα, ας πούμε, αν ο Γκλέτσος δεν είναι αυτό, καταλαβαίνεις ότι εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, τον κλείσαμε μαζί. Είναι παράξενο να το λέω για άλλο λόγο. Νομίζω ότι ειδικά ο Αποστόλης είναι ένας που το έχει χορτάσει τρομερά και εγώ το πιστεύω απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή έχει δώσει το μυαλό του και την ψυχή του σε άλλα πράγματα τελείως. Και δεν εξαρτάται κιόλας από την ορίμανση ενός ανθρώπου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι η ίδια προτεραιότητα στα 20, η ίδια στα 30, 40, 50, 60, 70 και πάλι. Αλλάζουν οι προτεραιότητες. Και για έναν άνθρωπο που το έχει και τόσο εύκολο για τις μικρές ηλικίες. Και για έναν άνθρωπο που το έχει τόσο εύκολο είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν αντιστέκεται σοφό σε όλο αυτό. Όταν το έχεις και στο πιάτο και όταν έχεις και 35 εγκόμενες να στην πέφτουν συνέχεια και να σου λένε εδώ είμαι, εδώ είμαι, όποτε θέλεις, όποτε θέλεις, λες εντάξει, όποτε θέλω το έχω, ναι. Οπότε ας ασχοληθώ τώρα με κάτι άλλο που δεν με ενδιαφέρει έχουμε, περισσότερο. Δεν το έχουμε βιώσει αυτό. Για να το βιώσουμε και μετά, το δοκιμάσουμε και μετά. Εσύ παντόφλα μετά που θα γυρίσεις σπίτι θα σου πω εγώ. Να το βιώσει και μετά. Καλά. Το βιώσουμε και μετά, ρε παιδιά. Αυτό. Άμα το έχει βιώσει ο Αποστόλης, το ασχολείται με τα σπαρτά, με τα τέτοια. Με τα, δίνει με χώρο και σε άλλους άνθρωπους. Με τα κοινά τα θέματα αυτά τη τοπική αυτοδιοίκησης. Κατάλαβες. Βρε, άμα είναι καλό άνθρωπο, εμάς δεν μας πέφτει λόγο. Και τόνισε και για μια ακόμα φορά στη συνέντευξη αυτή, σου λέω ότι διάβασα και μάλιστα πολύ στη συνέντευξή του, ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η Βουλή. Και τον. Δεν γυρνάω, λέει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να επιστρέψω στην Αθήνα. Με ενδιαφέρει να μείνω στη Στυλίδα και να κάνω αυτό που κάνω τα τελευταία χρόνια εδώ στο τόπο μου. Και είμαι ερωτευμένος και με τη δουλειά μου. Είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Που δόθηκε η συνέντευξη αυτή. Και με αυτό που κάνω εδώ. Στο περιοδικό εγώ. Στο περιοδικό εγώ. Αυτά. Ωραία φωτογράφηση και ωραία συνέντευξη. Τώρα μένει να βγει και ο Τσακ Νόρις να πει: έχω να κάνω ένα χρόνο σεξ και να τα απομυθοποιήσουμε όλα, έτσι. Ο Τσακ. Ο Τσακ Νόρις θα πει: κάνω ένα χρόνο συνεχώς σεξ εγώ. Όχι τον Γκλέτσο που έχει να κάνει ένα χρόνο, εγώ κάνω ένα χρόνο συνεχώς σεξ. Συνέχεια σεξ. Συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο.